Και είπαν τώρα όλοι αυτοί που ήταν όλοι μαζί, φευγάτι και πήγαιναν από εδώ και από εκεί και κρυβόντουσαν, είπαν όσοι έχουν μωρά να τα αφήσουν. Να τα αφήσουν γιατί κλαίγανε, δεν είχαν να φάνε. Και κλαίγανε και του λέει: δεν θα μας ακούσουν τώρα οι Τούρκοι και μας κατασκοτώσουν εδώ πέρα. Και λέει τώρα η γιαγιά μου, γιατί ο παππούς μου τον είχαν πιάσει οι Τούρκοι. Λέει: τι θα γίνει τώρα, λέει: τι θα κάνουμε. Και είχε πάρει η μαμά μου ζάχαρη και λίγο ψωμάκι μαζί και ένα τουλπάνι. Και είπε: για να μην κλαίει το μωρό, του έκανε μια ρόγα, σαν τη ρόγα. Βάλε το ψωμάκι, το όβρεξε, τη ζαχαρίτσα και το τρουπάνι μέσα και το έδωσε και τα φύγανε σε ένα δέντρο με άλλα παιδάκια μαζί. Άμα γυρίσαν τώρα, πήγαιναν από εδώ, πήγαιναν από εκεί, ξαναπεράσαν από το ίδιο μέρος. Και τα φύλαγε, λέει, ένα σκύλος. Ένας μαύρος σκύλος φύλαγε τα παιδιά. Αλλά πού να τα πάρουνε, δεν μπορούσαν να τα πάρουνε, φοβόντουσαν όλοι. Σου λέει, θα ακούσουν τώρα τα κλάματα, θα καταλάβουν και μας θερήσουν όλους. Πολλές φορές βρισκόταν κάποιες παρέες που όχι από τα παράλια, πιο μέσα λίγο, που κατέβαιναν κυνηγημένοι. Είχαν τα μωρά που έκλαιγαν και τους πρότειναν τη θέση. Κάποια μωρά τα παράτησαν. Οι μανάδες εξαναγκάστηκαν από την παρέα να το αφήσουν. Άφησαν. Έχω γνωστό παράδειγμα, ο οποίος τον έφτασα εγώ σε μεγάλη ηλικία και μου έλεγε την ιστορία του. Εμένα με άφησε η μάνα μου κάτω από ένα δέντρο, μέσα στα χόρτα και με βρήκε μια άλλη παρέα που περνούσε και με μάζεψαν και σώθηκα. Ύπνε που παίρνει τα παιδιά, έλα παρέ και τούτο. Μικρό μικρό σου το δώσα, μεγάλο φέρε μου το. Ο το μωρό μου.